όχι, όχι, ρε φίλε. Ο πατέρας μου ήταν εξίσημο. Ήταν ξαναπατριωμένη. Είπε, είπε. Είναι ξαναπατριωμένη. Πατριός μιλάμε, ρε φίλε. Τώρα πατριός. Εντάξει. Δεν είναι ο πατριός. Όχι, ρε. Από τον παππού που ήταν να κλείσουμε. Ο άνθρωπο ήταν κυριλέ. Έβλεπα τον. Ο παππού, όχι. Έφυγε. Ο παππού ήταν για να σε δώσω να καταλάβει άνθρωπο ο οποίο. Εγώ περίμενα πάντω. Και η δικιά μου. Χρόνια μέσα. Και η δικιά μου. Και το στέμα για τον Ηράκλειο. Η παλιή Ηρακλειδή. Εγώ ήταν χείρα 10, ήταν πιο. Αλλά περίμενε, όχι, εμένα πήγε το μυαλό. Είδαμε τα χαρίκια τους. Να πω λίγο την αλήθεια, εμένα πήγε το μυαλό μου, αλλά είδα και τον άλλον που δεν αντέδρασε. Μα δεν καταλαβαίνεις, ναι, εμένα πήγε το μυαλό μου ότι μπορεί να είναι καμιά μαμά σου, κάποια γιά σου. Συμφωνήσω στην κυρία γυναίκα. Επειδή είναι ΠΑΟΚ. Όχι, επειδή. Παλιόπιστα. Επειδή τα είπε έτσι ακριβώς ήταν η παλιή. Έτσι ακριβώς ήταν η παλιή, γι' αυτό είναι η σωστή γυναίκα. Οι παλιοί όμως πρέπει να καταλάβουν ότι τα χρόνια έχουν αλλάξει και ήρθαν τα πράγματα ναι. Διαφορετικά. Όχι, βέβαια και ναι. Οι παλιοί. Οι παλιοί παιδιά βλέπαν 11 Έλληνες μέσα στο γήπεδο, ναι. Βλέπανε τις γειτονιές να μαζεύονται τα χωριά για να δουν τους παίκτες. Ναι. Δεν υπήρχε το πάμε στοίχημα μέσα. Ναι. Δεν υπήρχε ότι αν δεν βγω στην Ευρώπη δεν θα πάρω τα 6, 7, 8, 9 εκατομμύρια. Ναι. Υπήρχε ένα άλλο ποδόσφαιρο. Υπήρχανε... Ήταν διαφορετικά. Υπήρχε ναι. Ένα... Ήταν ερασιτεχνικά τα πράγματα. Στο θέμα του υπήρχαν, ερασιτεχνικά. Σε όλα τα άλλα ήταν λάθος. Εδώ είναι μια πολύ ωραία ιστορική. Τοποθέτηση του Γιώργου. Οι παλιοί δεν τους έπαιρνε ίσως και η μόδα να μην ήταν ή δεν είχαμε συνδέσμους οργανωμένους. Πηγαίναν καλά ντυμένοι στο γήπεδο. Στα πολιτικά τρογόντουσαν τότε περισσότερο. Όχι ότι τώρα δεν γίνεται. Ήταν τώρα τρογόντουσαν. Να σου πω κάτι. Μπορούσες να δεις μια ομάδα η οποία ήταν τώρα. Εγώ βλέπω ας πούμε ομάδες και λέω το εξής. Έγινε ένα μάτς προχθές. Manchester City Paris Saint-Germain. Ποιος για τον ΠΑΟ. Ναι, το 2-2. Το 2-2. Ναι. Και γιόρταζε το Abu Dhabi. Και το Κατάρ. Ναι. Δηλαδή, ο ένας θα πήγε από το Abu Dhabi και πήρε τη Manchester City, ή ναι. Το αντίθετο, και ο άλλος πήρε την. Και ρωτάω, όταν βλέπεις ότι στα Panama Papers είναι μέσα όλοι αυτοί οι σεΐχηδες, όλοι αυτοί οι μπούκλιδες, ζητάμε να έρθει για γίνει εξυγίαση στο ποδόσφαιρο και ζητάμε τη βοήθεια της UEFA και της FIFA, που τον Ιφαντίνο ακόμα δεν προλάβαμε να τον κλείσουμε ένα μήνα και μπήκε μέσα στη. Μπήκαν οι ελβετικές αρχές και το μαγκώσανε και αυτά. Εγώ όμως το εξής, ότι όταν βλέπουμε ότι σε παγκόσμιο επίπεδο η διαφθορά είναι και πλέον έχουν βγει τα κανόνια, έχουν ανοίξει τραπεζικοί λογαριασμοί και έχουμε δει από αυτούς περιμένουμε να μας σώσουν. Το πρόβλημα του ποδοσφαίρου συνολικά πλέον λέγεται μοντέρνο ποδόσφαιρο. Ότι έρχονται άνθρωποι από οποιαδήποτε χώρα, παίρνουν μία ομάδα. Μέχρι το σύστημα, το πολιτικό αίσθημα, το κοινωνικό ακριβώς, σύστημα. Ο άλλος πήγε ο Ταϊλανδός στην άλλη την αγγλική ομάδα 100 χρόνια έχει το ίδιο σήμα. Όχι, λέει, θα σας αλλάξει το σήμα, λέει, γιατί δεν μου αρέσει, λέει. Μα το αλλάξει το χρώμα, στη Σάντερλαντ. Στη Σάντερλαντ, δηλαδή καταλαβαίνει, λέω. Υπάρχει, είναι πολυεθνικές εταιρείες. Πάμε στο τελευταίο. Ωραία. για το προηγούμενο.